Στην αίθουσα Σύνταξη τώρα και στον Τύπο Παπαδόπουλο, γιατί όπως θα δούμε, τα πρώτα παρατράγουδα μετά την υπογραφή της συμφωνίας άρχισαν με την Deutsche Welle να παρουσιάζει βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ως τον πρώτο Μακεδόνα. Πώς ακριβώς έχει γίνει τώρα αυτό? Είναι η μακεδονική έκδοση, έτσι τουλάχιστον αυτοαποκαλείται, της Deutsche Welle, η οποία δημοσιεύει συνέντευξη του Κωνσταντίνου Σέλτσα. Είναι βουλευτής Φλόρινας του ΣΥΡΙΖΑ και όπως θα δούμε στον τίτλο της είδησης, έτσι τουλάχιστον όπως αναδημοσιεύεται, γράφει, το βλέπουμε τώρα, ο Κωνσταντίνος Σέλτσας, ο μοναδικός βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβούλιο που δηλώνει εθνικός Μακεδόνας. Σε συνέντευξη στην Deutsche Welle αναφέρει ότι είναι πολύ χαρούμενος για τη συμφωνία επίλυσης για το ονοματολογικό και έχει και ένα μήνυμα για όσους αντιτίθενται στη λύση. Μπορούμε καταρχάς να ακούσουμε και τη γλώσσα στην οποία μιλάει ο κύριος Σέλτσας σε αυτή την δήλωση που βλέπουμε. Είναι η γλώσσα της γειτονικής χώρας, ναι. Πράγματι και μεταφράσαμε την συγκεκριμένη συνέντευξη. Δεν αναφέρει πουθενά ο βουλευτής ότι δηλώνει Μακεδόνας. Λέει πως μιλάει τη μακεδονική γλώσσα. Αυτό ανέφερε και στον Sky, διότι επικοινωνήσαμε μαζί του μόλις έγινε γνωστή η είδηση. Μας δήλωσε πως δηλώνει Έλληνας, πατριώτης και όχι Μακεδόνας και πως γνωρίζει να μιλά τη συγκεκριμένη γλώσσα. Μπορούμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα μας είπε. Δεν δηλώνω καθόλου Μακεδόνας. Εντάξει, δηλώνω Έλληνας, πατριώτης και επικό. Απλώς γνωρίζω. Τυχαίνει να γνωρίζω την γλώσσα αυτή εδώ πέρα. Δεν έχω δηλώσει ποτέ πως είμαι εθνικά Μακεδόνας. Μιλάω την γλώσσα την οποία, ξέρω εγώ, έδωσα τη συνέντευξη. Αυτό. Λοιπόν, είναι μαζί μου από...